Νίκαστης ευσεβές ή κατά βαρβάρο δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Το ωραίο είναι ότι αυτή τη στιγμή όλη η πόλη μας είναι εδώ, σε αυτήν την αρχική κοιτίδα της δημιουργίας της. Όλα να είναι καλά και ευλογημένα σε εσάς, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε όλα όσα έχετε προγραμματίσει και έχετε στοχεύσει να γίνουν πραγματικότητα για το καλό της πόλεως μας και της ευρύτερης περιοχής και της πατρίδος μας. Να ζήσετε με υγεία και δύναμη, όλα κατευχήν και ευλογημένα σε όλους. Σε μια σεμνή τελετή, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης Άνθιμου, εγκαινιάστηκαν τα νέα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος της Αλεξανδρούπολης στον ιδιόκτητό του. Ποια χώρο? Σήμερα είναι μέρα γιορτής. Σήμερα είναι μια συμβολική στιγμή για τον Οργανισμό Λιμένα Αλεξανδρούπολης. Είναι η πρώτη φορά που ο Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης έχει τα ιδιόκτητα γραφεία του. Έχει γραφεία τα οποία, όπως βλέπετε όλοι, είναι προσιτά, είναι εύχριστα για το προσωπικό και είναι κάτι διαφορετικό. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Νομίζω ότι τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, τα είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Θα δείτε και τον απολογισμό μέσα στην αίθουσα σε ψηφιακό υλικό. Υπάρχει και το φυλάδιό μας. Προσεχώς καλύτερα. Όλοι όσοι έδωσαν το παρόν στην τελετή χαιρέτησαν τις προσπάθειες της παρούσας διοίκησης του οργανισμού και τόνισαν όμως ότι πρέπει να υπάρξει και η συνεργασία της νέας κυβέρνησης προκειμένου να ολοκληρωθούν υπέριξ του λιμανιού παρεμβάσεις, οι οποίες θα του προσδώσουν αξία και θα αναδείξουν το ρόλο που αυτό μπορεί να επιτελέσει ως κόμβος συνδυασμένων μεταφορών στην πρωτεύουσα του νομού Εύρου. Το γεγονός όμως ότι έχει έρθει ήδη η Κόσκο και καταστάθηκε σε μείωση ενός χώρου. Το ότι έχουν έρθει διάφορες ιδιωτικές εταιρείες και το γεγονός ότι οι προοπτικές αυτού του λιμανιού, όπως με την εξωστρέφη που σας είπα, ο Σταύρος Σταυράκουλου θα διαχέει προς τα έξω, ελπίζω ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, εάν βοηθήσει αυτό και συνεργήσει και η Αθήνα, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης θα είναι αυτό το οποίο όλοι σχεδιάσαμε. Δηλαδή, ο πνεύμονας, ο άξονας, ο κεντρικός κορμός της οικονομίας και γενικότερα της κοινωνίας της Αλεξανδρούπολης. Ήδη έχουν σχεδιαστεί η ένωση του λιμένους Αλεξανδρούπολης με τη Νέα Εγνατία, καθώς επίσης και με τη σιδηροδρομική γραμμή. Νομίζω ότι αν μας ακούσει και ο Γιούγκερ, που είναι η περίοδος του, όπως λέει, ότι στην περίοδο του θα έχουμε βελτίωση αλλά και σχεδιασμό δικτύων και υποδομών και κυρίως σε ό,τι αφορά τα δίκτυα, νομίζω ότι ο κάθετος άξονας, τόσο σε ό,τι αφορά το δρόμο αλλά και σε ό,τι αφορά τη σιδηροδρομική γραμμή, αν φτιάξει και συνεχίσει μέχρι το Δούναδι, η Αλεξανδρούπολη και ο Εύρος και η Θράκη θα είναι πολύ κοντά στην κεντρική Ευρώπη μέσω του νέου δρόμου που λέγεται Δούναβης για μας. Νομίζω ότι ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης, επί των ημερών του Προέδρου, του κ. Σταύρου Σταυράκουγλου, βλέπει μέρες προόδου και ανάπτυξης τόσο σε ό,τι αφορά τον ίδιο τον οργανισμό και σε ό,τι αφορά την πόλη και τον νομό μας. Θερμά συγχαρητήρια. Πάντα τέτοια στην πόλη μας. Ευχαριστώ πολύ. Για την πόλη μας, την Αλεξανδρούπολη, όπου πραγματικά αυτό το λιμάνι είναι πηγή ζωής όχι μόνο για τον Εύρο, αλλά για ολόκληρη τη Θράκη και τη Βόρεια Ελλάδα, πιστεύω ότι από εδώ μπορούν να ξεκινήσουν και να γίνουν πολλά. Συγχαρητήρια στη διοίκηση του λιμένου. Συγχαρητήρια στον κύριο Σταυράκουγλου, που ως πρόεδρος έχει πετύχει πολλά και θα πετύχει και ακόμη περισσότερα. Πραγματικά στηριζόμαστε σε αυτό το λιμάνι και θα πάμε μπροστά.